Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, έχουν ακουστεί πολύ ωραίες ιδέες μέχρι τώρα. Θέλω κι εγώ να βάλω το λιθαράκι μου από την εμπειρία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ψυχικού, πλέον καλούμενη Δημοτική Βιβλιοθήκη Φιλοθέης Ψυχικού, μετά το Καλλιγράφη. Μία ιδέα που εφαρμόσαμε πέρσι και είχε μεγάλη επιτυχία, γι' αυτή θέλω να σας μιλήσω, είναι η ανταλλαγή βιβλίων. Πώς οργανώσαμε την ανταλλαγή βιβλίων. Φυσικά δεν ήταν μια ιδέα που ήρθε από τη μια μέρα στην άλλη. Να σας πω ότι η ζωή της βιβλιοθήκης αυτής είναι αρκετά μικρή, δηλαδή ξεκίνησε το 2007. Τα εγγένεια έγιναν το 2010. Η συλλογή της αποτελείται από 4.000 τίτλους μέχρι στιγμής, που όμως θα πρέπει να αναφέρω ότι είναι αξιόλογοι και ποιοτικοί όλοι, γι' αυτό και δανείζονται με πολύ ταχύ ρυθμό. Και το 2009 ήρθα στη βιβλιοθήκη για να υποστηρίξω το τεχνικό κομμάτι. Προερχόμενοι όμως από το χώρο του σχολείου, θεώρησα και με τη βοήθεια και της κυρίας Παπάζογλου, που όπως υπόθηκε πριν είναι όντως η ψυχή της βιβλιοθήκης και δίνει έμπνευση σε όλα αυτά που πραγματοποιούνται στους χώρους της βιβλιοθήκης, ξεκινήσαμε μία σειρά παιδικών προγραμμάτων τα πρωινά του Σαββάτου. Στόχος μας ήταν φυσικά να φέρουμε κοντά το πολύ σημαντικό κοινό από 3 μέχρι 12 ετών. Φυσικά παράλληλα λειτουργούσαν 2 λέσχες ανάγνωσης, τώρα έχουν γίνει πλέον 3. Ελληνική λέσχη, ξένη και λέσχη ιστορικού μυθιστορήματος. Οι περιορισμοί που σαφώς υπήρχαν από την αρχή ήταν ως προς τη διαμόρφωση του χώρου. Στεγάζεται σε μία αίθουσα μονάχα από ένα κτίριο. Πολύ πρόσφατα μας παραχωρήθηκε και άλλη μία που χρησιμοποιούμε ως αποθήκη για την ώρα. Δεν είχαμε κανένα προϋπολογισμό για εκδηλώσεις, σχεδόν δεν είχαμε και προσωπικό. Υπάρχει ένα άτομο το οποίο ευτυχώς έχει την καλή διάθεση να δουλεύει και εθελοντικά όποτε χρειάζεται. Και έτσι καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολλά τα προβλήματα. Ποια ήταν όμως τα δυνατά σημεία χωρίς τα οποία δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Είχαμε την υποστήριξη του ΔΣ, την υποστήριξη της διοίκησης, της προηγούμενης διοίκησης, έτσι, προ-Καλλιγράφη. Είχαμε και έχουμε εθελοντές και εργαζόμαστε όλοι και εθελοντικά όταν χρειάζεται. Δεν μένουμε στο αυστηρό, τέλος πάντων, πρόγραμμα. Είπαμε ότι η συλλογή είναι εξαιρετικά αξιόλογη. Δεν θα βρείτε ούτε ένα βιβλίο που δεν θέλετε να το ξεφυλίσετε. Πρόκειται για καινούργια βιβλία, πολλά από τα ευπόλυτα, κάτι που κάποιος θέλει να το δανειστεί. Και είχαμε βέβαια αρκετές δωρεές υλικό από τους δημότες, πολλοί από τους οποίους έχουν πολύ αξιόλογες ιδιωτικές συλλογές. Αυτό που κάναμε δεν είναι κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, αλλά είναι κάτι που ίσως θα πρέπει να το προσπαθήσουν κι άλλοι σιγά-σιγά για να φέρουν τη νέα γενιά μέσα στις βιβλιοθήκες. Κάναμε ένα παιδικό πρόγραμμα σαν όλα τα άλλα. Φέραμε τα παιδιά στη βιβλιοθήκη, τους αφηγηθήκαμε ιστορίες, τα προτρέψαμε να δανειστούν. Καταφέραμε αυτό να γίνει η συνήθειά τους, να θέλουν να έρχονται και να ξανάρχονται κάθε Σάββατο. Αναπτύξαμε τύφλα αναγνωσία και φυσικά φέραμε και συγγραφείς, όσους όμως δεν χρειαζόταν να τους καλύψουμε κάποια έξοδα, είτε μετακίνησης, είτε κάποιο άλλο, τέλος πάντων, κάτι άλλο που χρέωναν για την επίσκεψή τους. Διαφάνηκε λοιπόν ότι για να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πλαίσιο, έπρεπε να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες, έπρεπε να αρχίσουμε να παίρνουμε νέους ρόλους από αυτούς που είχαμε συνηθίσει. Ό,τι ακούσαμε, ας πούμε, για καταλογογράφηση, που φυσικά είναι μέρος της δουλειάς μας, και άλλα τέτοια πιο τεχνικά και καθημερινά θέματα. Χρειάστηκε, εδώ βλέπετε την βασική εργαζόμενη στη βιβλιοθήκη, που χρειάστηκε φυσικά να ανταποκριθεί σε όλο αυτό, να το στηρίξει με όλες τις δυνάμεις και το έκανε. Και εκεί επέδειξε την ευελιξία για την οποία μίλησα και προηγουμένως. Για παράδειγμα, η βιβλιοθήκη έπρεπε να είναι ανοιχτή το Σάββατο. Συνήθως όμως η δημοτική πάλι δουλεύουν από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτό το προσέφερε λοιπόν η ίδια αμέσως μόλις τη στήθηκε. Χρειάστηκε επίσης να αφηγηθούμε παραμύθια στα παιδιά. Για να το κάνεις αυτό πιο ενδιαφέρον, να προσθέσεις στοιχεία δραματοποίησης,
χρειάζεται ενδεχομένως, εγώ παρακολούθησα και κάποιο σεμινάριο, ας πούμε. Γιατί πραγματικά ήθελα να κάνω τα παιδιά να έρθουν στη βιβλιοθήκη, να μείνουν στη βιβλιοθήκη και να γίνει ένα κομμάτι της ζωής τους. Και έτσι φτάνουμε στην ανταλλαγή. Η ανταλλαγή ήρθε στο προσκήνιο ως μια ιδέα για το πώς μπορεί να κλείσει η δεύτερη επιτυχημένη χρονιά, η περσινή, το 2010-2011, παιδικών προγραμμάτων. Και φυσικά και όλων των άλλων εκδηλώσεων που σας είπα, λες και συνάγνωση κτλ. Έτσι, εστάλει η πρόσκληση που βλέπετε, αν μπορείτε να τη διαβάσετε, στο κοινό μας. Τους καλούσαμε σε μια γιορτή ανταλλαγής βιβλίων. Φυσικά ο καθένας έπρεπε να φέρει όσα δικά του βιβλία παλιά δεν ήθελε πια και να πάρει αντίστοιχο αριθμό καινούριων βιβλίων. Μπορεί αυτό να σας φαίνεται απλό και μια ιδέα έτσι, που πραγματικά μπορεί να έχει απήχηση, όμως είχαμε πάρα πολλές αντιδράσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο ξαφνικά. Ειδικά τα μέλη που ήταν μεγαλύτερα σε ηλικία θεώρησαν ότι, διαβάζοντας προφανώς κάτι διαφορετικό, θεώρησαν ότι πάμε να δώσουμε βιβλία της βιβλιοθήκης, καινούργια, ενδεχομένως και βιβλία που είχαν δωρηθεί και ήταν νέα στη βιβλιοθήκη. Και τέλος πάντων ξέσπασαν διάφορα σχόλια. Ορίστε. Και έτσι το είχατε το πρόβλημα. Απ' την άλλη, είχαμε τον ενθουσιασμό του κοινού, που μόλις έλαβε την πρόσκληση, έπαιρνε καθημερινά τηλέφωνα για να δηλώσει συμμετοχή. Η εκτενέστερη τέλος πάντων μορφή της πρόσκλησης, για να πάρετε μια ιδέα, ήταν αυτή. Καλούσαμε λοιπόν τον κόσμο στο κλείσιμο, όπως είπα, των δημιουργικών πρωινών του Σαββάτου, στον κήπο της βιβλιοθήκης και αναφέραμε τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία του παζαριού της ανταλλαγής. Ποια ήταν τελικά, γιατί πρέπει να σας πω ότι πραγματοποιήθηκε παρά τις όποιες αντιδράσεις, καταφέραμε να τους πείσουμε όλους. Φυσικά χρειάστηκε να επιστρατευτεί και αρκετή διπλωματία, γιατί πραγματικά πρέπει να αναπτύξουμε ως βιβλιοθήκες και τις δημόσιες σχέσεις μας. Καταφέραμε λοιπόν να έχουμε τα εξής ωφέλη για τη βιβλιοθήκη. Πρώτον, εκτός από τους αναγνώστες, εκτός από τα μέλη μας, τους δημότες του ψυχικού, οι οποίοι έφεραν τα δικά τους βιβλία, καταφέραμε και εμείς να διαθέσουμε αρκετούς τίτλους. Να σκέφτεστε τα νούμερα σε αναλογία με το σύνολο. Σας ανέφερα κάτι για 4.000, επομένως το 100 μπορεί να είναι μικρό, αλλά είμαστε νομίζω στην νηπιακή ηλικία και σιγά σιγά θα αυξάνεται. Είχαμε πάνω από 100 τίτλους λοιπόν που προέρχονταν από δωρές και είχαμε αποφασίσει να μην τους εντάξουμε στη συλλογή μας. Τους διαθέσαμε λοιπόν στο κοινό, τους χαρίσαμε με λίγα λόγια. Αντίστοιχα, επιλέξαμε κι εμείς 100 βιβλία σε καλή κατάσταση για να εμπλουτίσουμε τη συλλογή από αυτά του κοινού. Ήμασταν δηλαδή και εμείς μέρος της ανταλλαγής. Συζητήσαμε με το κοινό και έτσι καταφέραμε να προγραμματίσουμε τη φετινή χρονιά. Και είχαμε βέβαια και πολλές εγγραφές νέων μελών, διότι μπήκαν στη βιβλιοθήκη και άτομα που δεν είχαν ξανάρθει. Και ήρθαν καθαρά για να δώσουν τα βιβλία τους και να πάρουν καινούργια. Τα ωφέλη τώρα για τους χρήστες είναι εύλογα. Φυσικά ανανέωσαν την προσωπική του συλλογή. Ενισχύθηκαν οι διαπροσωπικές τους σχέσεις, διότι είχαμε και την ευκαιρία έτσι να συνομιλήσουν και μεταξύ τους με αφορμή το βιβλίο, προτείνοντας ο ένας τον άλλον τι να διαβάσουν. Και νομίζουμε ότι έτσι συντελέσαμε και συντελούμε φυσικά στη δημιουργία μιας αναγνωστικής κουλτούρας στο κοινό μας και φυσικά προωθούμε και την ανακύκλωση ενός αγαθού όπως είναι το βιβλίο, που φυσικά η διάρκεια ζωής του είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα πρέπει συνεχώς να αυξάνεται με τέτοιες δράσεις. Τα σχέδιά μας για το μέλλον είναι να επαναλαμβάνεται ετήσια αυτή η ανταλλαγή. Μάλιστα, κάποιος από τους χρήστες έλεγε: μα όχι μία φορά το χρόνο, εγώ θέλω δύο για να ανανεώνω τη συλλογή μου τα βιβλία. Και να κλείσω λέγοντάς σας, αν και νομίζω ότι ακούστηκαν τόσες ωραίες ιδέες που πραγματικά όλα αυτά για τα οποία μιλάει η προτελευταία μου διαφάνεια καλύπτονται από τις ιδέες. Τι μας δίδαξε η ανταλλαγή λοιπόν και τι μπορεί ενδεχομένως να μας διδάσκει και η κρίση ως βιβλιοθηκονόμους, να κοιτάξουμε τη ζωή των ανθρώπων και όχι μόνο τις υπηρεσίες μας. Και οι υπηρεσίες μας να συνάδουν πάντα με τις ανάγκες και τη ζωή των ανθρώπων. Να είμαστε προσανατολισμένοι στον άνθρωπο και όχι σε ένα θεωρητικό σύστημα που μπορεί να μην λειτουργήσει. Και να μετακινηθούμε από τη συναλλαγή με το κοινό μας στη συνεργασία με το κοινό μας, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το κλειδί. Και με αυτό θέλω να σας πείσω.